Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες από πλευράς των τοπικών στελεχών της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών για τη συμπλήρωση 100 ετών παρουσίας της ΟΕΒΕΜ. Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Ιουνίου η γιορτή για τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας. Μια γιορτή η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μποέμια της Αλικές. Η Ομοσπονδία μας συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής μέσα από τους αγώνες που έκαναν τα στελέχη μας. Το 1918 ήταν η πρώτη ομοσπονδία που δημιουργήθηκε και στη συνέχεια με πολλές αλλαγές και με πολλά διαφορετικές συμπτύξεις αλλά και δικαστικές διαμάχες οι οποίες υπήρξαν, φτάσαμε στη σημερινή περίοδο η οποία έχουμε την Ομοσπονδία Επαγγελματίων Βιοτεχνών και Εμπόρων Ομού Μαγνησίας. Ήταν μια πετυχημένη εκδήλωση που σκοπό είχε πρώτον τη σύμπτυξη των μελών αλλά και τη γνωριμία μας με την ιστορία της Ομοσπονδίας που είναι πλούσια είτε σε κοινωνικό είτε σε συνδικαλιστικό επίπεδο και όπως είπε και ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας μας ότι θα πρέπει ο καθένας μας να γνωρίζει την ιστορία του έτσι ώστε να υπάρχει ένα αύριο. Την ίδια ώρα από πλευράς των επαγγελματιών επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι η αναγκαιότητα υπάρχει ώστε να επανέλθει η ομαλότητα στην αγορά μετά και την περίοδο των εκλογών που δημιούργησε ένα βαθμό αστάθεια. Παράλληλα, καλούν τη νέα κυβέρνηση να δώσει λύση στα οξυμένα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Λόγω της παρατεταμένης εκλογικής περίοδου υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Η αγορά δεν πηγαίνει καλά αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια πτώση της τάξης του τουλάχιστον 30%. Ευελπιστούμε τώρα μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και επειδή προέκυψε και μια σταθερή κυβέρνηση, να μπορέσει να ξεκινήσει η αγορά να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας. Το καλοκαίρι δεν ξεκίνησε καλά. Ο τουρισμός δεν είναι ο ανάλογος ο οποίος θα έπρεπε να υπάρχει αυτή την περίοδο. Και αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο θέμα σε εμάς και στις επιχειρήσεις. Αυτό όχι μόνο στην εμπορική αγορά, αλλά και στην υπόλοιπη οικονομία της περιοχής μας. Πολλά είναι τα θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση. Θα πρέπει κατά πρώτο λόγο να υπάρξει μια στήριξη στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, έτσι ώστε αυτές να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο σκοπό τους. Υπάρχουν πολλά θέματα ανοιχτά, όπως είναι τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά, όπως επίσης και η στήριξη της αγοράς, λόγω που το προηγούμενο διάστημα, λόγω της αύξησης του κόστους της ενέργειας, έχει συσσωρευμένα χρέη. Θα πρέπει αυτό να υπάρξει μια ρύθμιση κατά πρώτο λόγο. Κατά δεύτερο λόγο, θα πρέπει να υπάρξει η κατάργηση του φόρου επιτιδεύματος, όπως επίσης και να δοθούν φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις. Το θέμα της χρηματοδότησης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες αυτές πρέπει για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Όπως επίσης, ξανασκεφτούμε πάρα πολύ το θέμα των κεφαλαίων κίνησης. Αίτημα το οποίο αφορά τους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εδώ και αρκετά έτη στην Ελλάδα είναι και η μείωση της φορολογίας, ώστε να μπορέσουν να ανασάνουν και οι επαγγελματίες να τις διατηρήσουν εύρωστες.